Ο Θάνος Δούρος είναι μαζί μου τώρα, εκ μέρους του Σπιράλ, ο Δημοτικός Σύμβουλος, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι στο στούντιο του Λεπάντο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κογκόλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κόψατε πίτα προσφάτως το Σάββατο, θα δούμε και τις σχετικές εικόνες. Σημαντική η παρουσία πολιτών, αυτοδιοικητικών, μελών της παράταξής σας. Ποιο είναι το μήνυμα που στείλατε και που στέλνετε μέσω αυτής? Ναι, για την ακρίβεια την Παρασκευή κόψαμε την πίτα μας στο My Way, το ξενοδοχείο, στον έκτο όροφο. Η αίθουσα αποδείχτη μικρή για την προσέλευση του κόσμου. Το κεντρικό μήνυμα που στείλαμε και συνεχίζουμε να στέλνουμε, κύριε Κογκόλη, έχει να κάνει με την παρουσία μας στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της πόλης, η οποία θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Συνεχίζουμε δυναμικά μετά από μία περίοδο, μετά το 23 έτος εκλογικό. Για μας ήταν μία αποτυχία στις περασμένες εκλογές στις δημοτικές. Κάναμε τον απολογισμό μας βεβαίως, ήταν ευρύς, ήταν πολύ μεγάλος. Πήραμε τις αποφάσεις μας, ήταν σε βαθμό αυτομαστιγώματος θα έλεγα, πολύ μεγάλος. Πήραμε τις αποφάσεις μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες με διάφορους τρόπους στην πόλη μας, στην πόλη που αγαπούμε, που έχουμε επιλέξει να μένουμε. Ενεργοί πολίτες, πάντα, και με διάφορους τρόπους θα είμαστε παρόντες στα δημοτικά. Είδα, έχετε εκλέξει νέα όργανα, νέα πρόσωπα υπάρχουν, όπως και τομείς στην παράταξη. Το μοντέλο αυτό βλέπετε να έχει διεισδυτικότητα στην κοινωνία. Έχετε μία σημαντική παρουσία της παράταξης, μία σημαντική παρουσία των οργάνων. Είστε από τις λίγες παρατάξεις και σε πανελλαδικό επίπεδο που λειτουργούν με τέτοια δομή και ίσως ομοιογένεια. Αλλά αυτό έχει διεισδυτικότητα στην κοινωνία, περνάει? Καλώς. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που κάνετε. Καταρχάς να πω ότι αυτό το μοντέλο λειτουργίας έχει εμπνεύσει και άλλους πλέον, και άλλες συλλογικότητες και άλλες παρατάξεις. Μάθαμε πρόσφατα ότι και ο κύριος Αϊβαλής δημιούργησε κάποια συλλογικότητα ιδίου μοντέλου με το δικό μας, όπως και στην Ελλάδα. Γενικώς έχουμε δει ότι εμπνέουμε και άλλους να ακολουθήσουν το δικό μας μοντέλο. Δεν θεωρούμε ότι αυτό ήταν το μοντέλο λειτουργίας μας και ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας της παράταξης ήταν η αιτία, αν θέλετε, ή από τις αιτίες τις οποίες εμείς ιτηθήκαμε κατά κάποιο τρόπο σε εκλογές. Ίσα-ίσα που μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι άλλα πράγματα που πιθανόν να λείπουν και αυτές είναι οι αποφάσεις που πήραμε κυρίως. Αυτά που έχουν να κάνουν με το διάλογο που θα πρέπει να έχουμε με την κοινωνία, με το να βγούμε πολύ περισσότερο έξω στις γειτονιές, να συνομιλήσουμε με τον πολίτη, να συνομιλήσουμε για τα προβλήματα, τα καθημερινά τα οποία τον ταλανίζουν ακόμα και σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται, η Δημοτική Αρχή, παρά την ευρεία πλειοψηφία τις εκλογές που έλαβε, αδυνατεί να επιλύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας κυρίως. Οπότε, θυμίστε μου λίγο το ερώτημα αν θέλετε πάλι. Συνεχίζουμε. Για την ένταση στην κοινωνία που θα έχετε. Σωστά. Πρακτικά. Η απόφαση που λάβαμε με τα όργανά μας, τα νέα μας όργανα, ήταν λοιπόν, η μία πτυχή είχε να κάνει με αυτό που σας ανέφερα, που έχει να κάνει με τη διείσδυση στην κοινωνία, με την παρουσία μας σε συλλογικότητες, σε συνδικαλιστικούς φορείς, σε διάφορες άλλες πολιτιστικούς συλλόγους στην πόλη. Επίσης, κάναμε πολλές εκδηλώσεις κατά την παρουσία μας την προηγούμενη από το 2019 που είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε για θέματα τα οποία αφορούν πάντα και προτάσουμε πάντα τα προβλήματα της πόλης μας και τις προοπτικές της βέβαια. Μία από αυτές, και μπορώ να το ανακοινώσω, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχουν αναδείξει οι πολίτες με βάση μελέτες που έχουν γίνει στην πόλη και στο οποίο εμείς πήραμε την απόφαση το Μάρτιο να το αναδείξουμε εκ νέου, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να οργανώσουμε μία ημερίδα η οποία θα έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, στο οποίο ξέρετε κι εσείς καλά ότι έπονται πολύ μεγάλες αλλαγές στην πόλη και δυστυχώς δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών νέων, αλλά πιθανότατα η πόλη, η οδηγή της πόλης μας και το κυκλοφοριακό θα είναι μάλλον σε χειρότερο μέλλον
μπροστά μας. Λέει η Δημοτική Αρχή, αν θέλετε παρακολουθούμε πλάνα τώρα από την ομιλία του κυρίου Ψωμά, αφού κλείσουμε με την πίτα. Λένε πολλοί ότι το κυκλοφοριακό δεν αλλάζει, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Η Δημοτική Αρχή έχει πάρει κάποια μέτρα, τα δύο μεγάλα πάρκινγκ, η ελεγχόμενη στάθμευση, η έξυπνη πληροφόρηση που έρχεται, είναι θέμα τροχέας και ατομικής ευθύνης. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες βασικοί παράμετροι. Πρώτα απ' όλα είναι το ότι τα πάρτινγκ θα πρέπει να φυλάσσονται. Δεύτερον, ότι για παράδειγμα στο Πάνι Καλετζότη δεν λειτουργεί το mini bus τις περισσότερες ημέρες. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε πότε λειτουργεί. Για την ακρίβεια, όχι πότε δεν λειτουργεί, από τις ανακοινώσεις του Δήμου. Έρχονται αντιδρομήσεις, έρχονται πεζοδρομήσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οπότε ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός με επικαιροποίηση μελέτης και κάποια άλλα ακόμη μέτρα μαζί με την ατομική ευθύνη, μαζί με τη συλλογική, μαζί με την αστυνομία. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που θα διενεργήσουμε αυτή την ημερίδα τον επόμενο μήνα, τον Μάρτιο. Αλλά νομίζω, κύριε Κογκόλη, ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Αναφέρατε κάποιες από τις λύσεις σε πρόβλημα το οποίο διονύζεται δυστυχώς στην πόλη μας και το οποίο κατά την άποψή μας, γιατί έχουμε δει καλά παραδείγματα πόλεων άλλων που έχουν επιλύσει το κυκλοφοριακό τους πρόβλημα, είτε είναι μικρότερες πόλεις είτε είναι μεγαλύτερες, και αυτές δεν είναι άλλες λύσεις από τη συνέργεια με φορείς. Εμείς απευθυνθήκαμε για παράδειγμα τον προηγούμενο μήνα στον διοικητή της Τροχέας, ο οποίος νομίζω ότι με μικρά βεβαίως, με λίγη δύναμη, με τη λίγη δύναμη που έχει, είναι πολύ πρόθυμος να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και σε συνεργασία με το Δήμο να προσπαθήσουν να το επιλύσουν. Επίσης, έχουμε αναφέρει πολλές φορές και εμείς από την πλευρά μας ότι ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να προσλάβει έναν ικανό αριθμό δημοτικών αστυνομικών, 106 για την ακρίβεια, βάση του νομοσχεδίου που υπάρχει ακόμα και έχει κατατεθεί. Και ο κύριος Δήμαρχος, δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, έχει επιλέξει να μην προσλαμβάνει για ιδεολογικούς λόγους, για τους δικούς της λόγους, γιατί θεωρεί την δημοτική αστυνομία κατασταλτικό μέσο, πράγμα που για μας σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, δεν θα μπορούσε να είναι τέτοιο. Και άλλωστε ο νομοθέτης νομοθετεί, όμως ο Δήμος έχει τη δύναμη, έχει την ισχύ, αν θέλει, όποια από τα μέτρα ή πώς να πω, τον εξοπλισμό που ο δημοτικός αστυνομικός να έχει, να τα περιορίσει και να δρά υπέρ του πολίτη, προς όφελος του πολίτη, της καθημερινότητάς του, του κυκλοφοριακού και όλων των άλλων που μπορεί να κάνει. Άρα, αφού μας δώσετε και μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει, και μετά την κοπή της πίτας με συμμετοχή, λέτε πως θα δώσετε το παρόν ξανά στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι βέβαιο. Έχει ήδη εξαγγελθεί από τον επικεφαλής μας. Ναι, δεν ξέρω, άλλαξε κάτι, γι' αυτό το ρωτάω πάντα. Για μας αποτελεί βεβαιότητα και να πω και κάτι που το λέμε συχνά. Για μας ο δημοτικός θόκος ή το να προϊστάμεθα του Δήμου δεν είναι αυτός σκοπός. Το όραμά μας όμως είναι ακόμα ζωντανό, έχουμε όραμα για την πόλη μας, την αγαπάμε, έχουμε επιλέξει να μένουμε εδώ, θέλουμε να προτάξουμε τις προοπτικές της και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά της για να πάει ένα βήμα μπροστά αυτή η πόλη. Κύριε Κογκόλη. Κύριε Δούρο, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο Δελτίο του Λεπάντο. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.